Καλημέρα σας. Κύριε Πρόεδρο, κύριε Κραμποντέρα, καλώς ήρθατε. Μου λέγανε ότι είχαν πάει στην εκκλησία εκείνη τη στιγμή και πάνε. Είναι ένα επισκεπτικό τώρα. Είναι... Ναι, το είδα πριν. Είναι ένα. Πέρα. Κατάφερε ο κόσμος να. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι απαράδεκτη κατάσταση. Δηλαδή δεν δικαιολογείται με τίποτα 7 μήνες, ιδιαίτερα για τον Λοφό ή για τέτοια χωριά που πραγματικά καταστράφηκαν όλο ο καιρός, να υπάρχει αυτή η κατάσταση. Εμείς συμφωνούμε με τα αιτήματά σας, τα έχουμε διαβάσει, δεν ξέρω αν έχετε και κάποιο υπόμνημα να μας δώσετε πάλι βοηθητικά. Και το ζήτημα της μετεγκατάστασης πρέπει να λυθεί σύντομα, να ξέρει ο κόσμος πού θα πάει, τι θα κάνει, αν συμφωνάει και πού θα πάει, με ποιες προϋποθέσεις θα πάει. Και τα ζητήματα του επιδόματος ενοικίου επίσης, τώρα δεν επιτρέπεται να μην δίνεται το ενίκιο για τις οικογένειες που πληρώνουν, δεν έχουν να πληρώσουν καταρχήν. Δεν έχουν πληρώσει, δεν έχουν. Γιατί τους έχουν πετάξει και βέβαια, είναι τα σπίτια τους, δεν έχουν παραγωγή. Μετά, χτες, μας έλεγε κάποιος εκπρόσωπος εδώ από το χωριό που έστει, ναι. Λοιπόν, έλεγε πραγματικά δηλαδή αυτή η κατάσταση να έρχονται λογαριασμοί του ρεύματος, του νερού, του οτιδήποτε άλλο σε σπίτια που είναι εγκατελειμμένα, που είναι κατεστραμμένα, που είναι κλειστά. Μα είναι κατοίκητα. Δηλαδή αυτό θέλει μια πράξη να κάνει η κυβέρνηση, το κράτος, οι αρμόδιοι, να το λύσουν. Τέρμα. Αυτά παραγράφονται όλα. Κλείνουν. Πώς το λένε, δεν λειτουργούν ούτε τα ρολόγια ούτε οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορούν να έρχονται λογαριασμοί. Καταρχήν, μπορείτε να δείτε χωριά, μόνο σας, ναι. Ότι είναι το χωριό μας εστία μικροβίων ακόμα. Ναι. Δηλαδή η υγειονομική βόμβα. Δηλαδή, τα πράγματα ακόμα είναι πεταμένα έξω έτσι, δεν έχουν μαζευτεί. Πώς αυτός ο άνθρωπος θα μπορέσει να ζήσει μέσα. Χωριά που εμείς αυτό που προτείνουμε και πρέπει να γίνει όμως είναι όλοι οι πληγέντες. Πρέπει να παραγραφούν χρέη, πρέπει να μην υπάρχουν οτιδήποτε, είτε φορεία, είτε ένφια, είτε το ένα, είτε το άλλο, είτε στις τράπεζες, ό,τι χρωστάνε, αυτά πρέπει να παραγραφούν. Σωστά, για να μπορέσει να αυτοποδίσουν. Και για κάποιους που μπορούν, που είναι σε καλύτερη μοίρα, να παραταθούν περισσότερο και να δοθεί δυνατότητα, ας πούμε, σε βάθος χρόνου, ας πούμε, ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν να ορθοποδήσουν, να σταθούν στα πόδια τους. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και για την εστία μικροβίων που λες, εμείς θεωρούμε ότι έπρεπε ήδη να έχουν αρχίσει, γιατί ήδη το καλοκαίρι μπαίνει. Και οι αεροψεκασμοί για τα κουνούπια, γιατί θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα να αποσυρθούν, ας πούμε, απορρίμματα, οτιδήποτε άλλο ήταν απόβλητα. Και όλα αυτά τα οποία είναι εστίαση μολύνσεων, όπως σωστά είπατε. Και πρέπει να πάρθουν τέτοια μέτρα μαζί με τα υπόλοιπα αναχώματα, οτιδήποτε φράγματα, διαπλατήνσεις, οτιδήποτε πρέπει να γίνει εδώ. Είναι μεγάλο πρόβλημα και με τις καλλιέργειες. Ναι. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι χάσαν ήδη μία ασοδιά. Γιατί τις αποζημιώσεις. Θα χάσουν και την δεύτερη, έτσι. Αποζημιώσεις. Ναι. Και ο κανονισμός του ΛΟΓΑ πρέπει να αλλάξει, προφανώς, τόσα χρόνια και δεν έχει αλλάξει κάτι. Ναι, εμείς με αυτό παλεύουμε. Καταθέσαμε και νόμο και πρόταση για 100% αποκατάσταση ζημιάς να δίνουν δηλαδή. Γιατί τώρα είναι γελία και τα ποσά και ουσιαστικά πληρώνει ο αγρότης πάλι και πιθανό τρόπο. Ότι κάνετε και το κόστος παραγωγής δεν καλύπτουν οι αποζημιώσεις που δόθηκαν. Και συνδεδεμένοι με το κομπάκι υπάρχει πρόβλημα. Τους βγάλαμε έξω. Αυτοί που θα μείνουν τώρα οι κόσμοι. Δεν έχω πει όπου. Επειδή το συνδικείο δεν πήρανε. Βγήκανε. Πού θα πάνε τώρα εδώ. Εδώ δεν κάτι και το χωριό. Πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό πρέπει να λυθεί τώρα. Έπρεπε να λυθεί χτες δηλαδή. Αλλά λέμε αυτό. Συμφωνούμε απολύτως αυτό. Δεν γίνεται. Εμείς θα κάνουμε και ερώτηση στη Βουλή, θα τους πιέσουμε. Θα μπορέσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Οτιδήποτε μπορέσουμε. Και οικονομικό και ψυχολογικό. Βέβαια. Και ο μόνος τρόπος για να δεχθούμε και να μας ακούσουν είστε κι εσείς. Μα γι' αυτό είμαστε και εδώ. Θέλουμε να πάτε και να ζει στη Βουλή. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ και για να αναδείξουμε το πρόβλημα, να το δημοσιοποιήσουμε, να το θέσουμε στην επικαιρότητα, γιατί αυτό, και αυτό είναι μορφή πίεσης προς την κυβέρνηση, τα υπουργεία, την περιφέρεια, όλους τους αρμόδιους να κινηθούν πιο δραστήρια για να επιληθούν τα ζητήματα. Και παρεμβάσεις θα κάνουμε. Και στη Βουλή, τα αναχώματα γίνονται πολύ πρόχειρα. Τα αναχώματα είναι της πλάκας που λέμε. Έτσι και βρέξει δύο μέρες θα ξαναπλημμύσει ο λόγος. Τι έργα είναι αυτά. Σταμάτησαν. Χωρίς υποδομή, χωρίς τίποτα. Σταμάτησαν τώρα. Σταμάτησαν τα έργα. Πάμε παραμαύλοχο,
είναι όλο το 17 χιλιόμετρα, 7 χιλιόμετρα, δεν υπάρχει ανάπτυξη. Τι θα γίνει με το Σταυρό. Υπάρχει χωράφια, υπάρχει κόσμο. Πώς θα ζήσουν. Πώς θα ζήσουν. Είναι έργα αυτά που γίνονται. Αυτά είπαμε χτες αναλυτικά. Πολύ πρόχειρα. Με συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτά είπαμε χτες αν ήσασταν στο Κέιρον, εκεί στην εκδήλωση. Είπαμε, μιλήσαμε αναλυτικά και εμείς και όσοι μιλήσαν εκπρόσωποι φορέων. Αυτά παλεύουμε. Σας παρακαλώ πολύ. Αλλά δείξτε στη Βουλή αυτά, παιδιά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κινδυνεύουν ζωές. Ας οικονομικά και ψυχολογικά. Δεν είναι έργα αυτά που κάνουν, είναι πολύ πρόχειρα, πολύ πρόχειρα. Για τα μάτια του λαού. Έτσι και βρέξει δύο μέρες, θα ξαναπηδείς μπρο. Καταρχήν δεν ολοκληρωθήκαν. Δεν γίνεται. Τι είναι αυτό, ξέρω. Είναι απαράδεκτο. 7 μήνες τώρα να είναι όλα αυτά τα μέτωπα ανοιχτά. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν πάρει χρήματα, ακόμα και για τις βασικές ανάγκες. Ναι, ναι. Λίγο λίγο. Δεν θα μείνουμε έτσι όπως στάσιμοι. Αν δεν δούμε αποτελέσματα άμεσα, θα ξαναδούμε όντως. Θα μας δευτούν εδώ τα παιδιά, όλα με την όφηση γλωφός. Όποιοι έχουν πρόβλημα και δεν έχουν πάρει χρήματα, θα βγουν στις πλατείες να κάνουμε αγώνα. Πραγματικά γιατί δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Χωρίς αγώνα δεν γίνεται. Δεν ακούμε. Το σπίτι του κουτσούπα είναι δικό μου. Κοιτάξτε. Έχει καθίσει, έχει ανοίξει. Πού να βάλω την οικογένειά μου, τα παιδιά μου εδώ μέσα. Έτσι είναι όλα τα σπίτια των σχολειών μου. Δηλαδή την κατάσταση. Είναι θέμα επιβίωσης, δεν είναι θέμα απλό. Προφανώς δεν είμαστε τα παιδιά ενός κατώτερου φίλου. Ακριβώς, είμαστε φορολογούμενοι πολίτες. Είμαι το Κερανοδί. Είναι ένα χωριό που έχει βιώσει την ίδια κατάσταση με το Βλοχό. Είναι δίπλα, είναι τώρα στο δρόμο, σας έμαθα, φεύγετε για Θεσσαλονίκη. Yeah. Και δεν μπορούμε να κάνουμε, να ακουστούμε. Λοιπόν, εμείς όσο μπορούμε θα βοηθήσουμε. Και εδώ τώρα θα προβάλλουμε και την επίσκεψη στο Κεραμίδι, μαζί με τον Βλοχό και θα κάνουμε, θα εντάξουμε και τις ερωτήσεις που κάνουμε στη Βουλή. Είναι το, είναι το ίδιο. Τα ίδια προβλήματα με το Βλοχό.